Ήταν είναι το Κούμπο και τον αδερφό του. Εγώ τους διάλεξα. Ήμουν τότε πρόεδρος στον Τρίτονα και είδα μια μέρα μια υψηλή μαύρη γυναίκα με δύο παιδάκια, το ένα 6 και το άλλο 8, και καθότανε στα κάγκελα έξω από το γήπεδο του Τρίτονα, διότι τότε είχαμε κάνει μια προσπάθεια 100 παιδιά κάθε χρόνο να μαθαίνουν μπάσκετ με προπονητές παιδιά του Τρίτονα. Θα κοιτάζω, ύστερα από δύο μέρες ξαναβλέπω. Λέω, αυτά τους αρέσει. Σκέψου να είναι και ο πατέρας τέλος. Και βλέπω και τον πατέρα. Πάω λοιπόν και τους πιάνω, τους λέω, σας αρέσει? Α, ναι, ναι, ναι. Θέλετε να παίζετε? Ναι. Γιατί δεν πάτε? Δεν μπορούμε, λέει. Ναι. Πέντε δραχμές ήταν. Του λέω, πηγαίνετε κάτω που είναι το γραφείο και πέστε ότι ο πρόεδρος είπε να γραφτούμε για ένα χρόνο και θα πληρώσει εκείνος τα παιδιά. Και έτσι και έγινε. Έφυγα εγώ το χρόνο αυτόν. Μπήκε κάποιος πρόεδρος, ο οποίος ζήτησε λεφτά από τα παιδιά αυτά και φύγανε και πήγανε στο φιλατελικό. Ήταν τόσο, τα είχε αγαπήσει τόσο πολύ η γειτονιά, που ήταν ένας καφετζής απέναντι, ο οποίος τους έδινε πότε τον ένα, πότε στον άλλο ένα σουβλάκι. Ο δε Γιάννης, ενώ ήταν δύο χρόνια μικρότερος από το Θανάση, πρώτος. Στα 100 παιδιά που είχαμε το καλοκαίρι, πρώτος.